Στα πλαίσια της εβδομάδας, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε. Προφανώς η κορύφωση είναι το, την Κυριακή 22 του μήνα, την ημέρα προς αυτοκίνητο. Και ήδη περιμένουμε τη συμβολή όλων των χανιωτών με την συμμετοχή τους τόσο στα μεθοδολόγια που υπάρχουν για τη διαμόρφωση των σχεδίων για το πώς θα θέλουν, πώς θα τα χανιά μετά από 20 χρόνια, αλλά όσο και τις συμμετοχή τους μέσα στις εκδηλώσεις αυτές. Ήδη υπάρχει ενημέρωση των σχολείων με την μονάδα ενημέρωση του Δήμου, η οποία βρίσκεται σήμερα που μιλάμε τις επόμενες μέρες σε σχολικές μονάδες, ενημερώνοντας τους μαθητές και ζητώντας τη συμμετοχή τους σε αυτά τα ερωτηματολόγια. Την Τετάρτη, μια ομάδα ενός σχολείου θα επισκεφτεί τον Δήμαρχο να τη δώσει μια επιστολή, ένα γράμμα που ετοιμάζουν τα παιδιά σχετικό με την ζωή μες στην πόλη, την κυκλοφορία μες στην πόλη, τις ευκολίες, τις δυσκολίες και τις προτάσεις τους για την βελτίωση. Το Σάββατο, την Πέμπτη στις 19, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, παράλληλα με το Κέντρο Πληροφορικής Εκπαίδευσης Βάμου, θα κάνει τις 10 με τις 12 στην Παλιά Πόλη μια βόλτα, η οποία έχει τίτλο «Περπατώ στην Παλιά Πόλη, μαθαίνω, παρατηρώ και καταγράφω». Το Σάββατο, στις 21, με αφετηρία 6 ώρα το απόγευμα, το τέρμα Σελήνου, μέχρι τη Χρυσή Ακτή, ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων οργανώνει μια συμβολική πεζοπορία, έτσι ώστε να γνωρίσουμε την πόλη μας, να γνωρίσουμε τα σημεία αυτά, να συζητήσουμε για τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που δίνει η βόλτα μέσα στην περιοχή μας. Την Κυριακή τώρα. Οι δρόμοι που θα κλείσουν είναι, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, από την αρχή της Τζανακάκης, η συμβολή της με τις Ρούς Φακενέκη και Σολουμού, μέχρι την Βρίσκο του ΟΑΕΔ, μέχρι την συμβολή της με την Οδό Κορνάρου, καθώς και ο Δός Βαλαωρίτου μέχρι το ρολόι του κήπου. Έτσι δημιουργούμε ένα τρίστρατο, ένα σημείο το οποίο θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη ανοιχτή πλατεία. Οι δρόμοι θα είναι διαθέσιμοι για ποδηλάτες, θα είναι διαθέσιμοι για πεζούς, θα είναι διαθέσιμοι για διαδικτυακές διοργανώσεις. Αυτό προγραμματίζουμε να γίνουν, θα γίνουν από το απόγευμα, από τις 5 η ώρα μέχρι τις 9 το βράδυ. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων οργανώνει μια δράση σχετική με τους φωτεινούς σηματοδότες. Η Παιδική Βιβλιοθήκη στις 6 ώρα οργανώνει τη δράση στην πόλη Τριγυρνό με ασφάλεια περπατώ. Είναι εκδήλωση για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου αυτή. Και θα υπάρξει παρουσίαση βιβλίου με το μήνυμα της ημέρας, θεατρικό παιδί και κατασκευές από τη συγγραφέα Άννα Κοντολέων και τη θεατρολόγο Ρούλα Πατσοπούλ. Θα υπάρχουν μικρά σεμινάρια ασφαλούς ποδηλασίας από ομάδες της πόλης που δραστηριοποιούνται γύρω από το ποδήλατο, από εθελοντές της ποδηλατικών ομάδων, αλλά και ανθρώπους που αγαπάνε και λατρεύουν την ποδηλασία της στην πόλη. Θα υπάρχουν από την ομάδα των Κρέταν Γκάρνες, μια ομάδα ράγκμπι, επίδειξη αγώνων ράγκμπι. Θα υπάρχουν επίσης ομάδες που κάνουν skateboard, rollerblading, BMX, μια και ο χώρο θα είναι ασφαλής από αυτοκίνητα και θα μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τις δράσεις τους εκεί. Επίσης θα υπάρχει μουσική δράση, ένα πρωτότυπο jam session, δηλαδή μια πρόταση σε όλους να έρθουν, να πάρουν στα χέρια τους μουσικά όργανα και με αυτά τα μουσικά όργανα να δημιουργήσουν επί τόπου μια μικρή, πολύ δυνατή ορχήστρα. Θα υπάρχουν παράλληλα και άλλες αθλητικές δραστηριότητες με ένα γήπεδο που θα δημιουργηθεί στο δρόμο. Θα υπάρξει από το Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ένα πρότυπο μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Θα γίνεται μια παρουσίαση με τίτλο «Φωτεινή σηματοδότηση και έλεγχος κυκλοφορίας». Σε όσους συμμετέχουν θα δοθούν 10 δωρεάν μηνιαίες κάρτες για πρόοδο στο αστικό κτίριο Χανίων, οπότε από κάποια κλήρωση που θα δούμε εκεί. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις που θα προσθεθούν σε αυτά, γιατί ήδη οι αρκετοί φορείς έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μπουν σε αυτή την διοργάνωση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα, όχι μόνο η ημέρα προς τα αυτοκίνητα, όλη την εβδομάδα. Και αυτό που ζητάμε είναι πέρα από τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις, την ευαισθητοποίησή σας και τη συμμετοχή σας στα ερωτηματολόγια που υπάρχουν τόσο στο σελίδα του Δήμου Χανιά.gr, όσο και στην ειδική για το ΣΒΑΚ στο σελίδα svakforchania.gr.